Με μια χειρουργική αίθουσα έχει μείνει εδώ και 2 εβδομάδες το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Το μόνο παιδιατρικό νοσοκομείο της ευρύτερης περιφέρειας καλείται να καλύψει επίγοντα και τακτικά χειρουργία με μια μόνο χειρουργική αίθουσα, καθώς το ένα αναισθησιολογικό μηχάνημα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παρότι η διοικήτρια του νοσοκομείου, Βασιλική Γεωργιοπούλου, έκανε άμεσες ενέργειες ώστε να καλυφθεί έγκαιρα το πρόβλημα με δανεικό μηχάνημα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, αυτές δεν καρποφόρησαν. Η προσπάθεια είναι να καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερα περιστατικά γίνεται. Εννοείται ότι το επίγον είναι επίγον. Για να ονομαστεί επίγον σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος λόγος να χειρουργηθεί πιο γρήγορα από τα άλλα περιστατικά. Με μια καλή συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των γιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού, πιστεύω ότι θα επιληθεί το θέμα και θα γίνουν τα περισσότερα από τα τακτικά χειρουργεία. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένου του Νοσοκομείου, Δημήτρης Ράπτης, ανέφερε πως δεν πρέπει να προβληματίζονται οι γονείς, καθώς όλα τα χειρουργεία γίνονται με μια μικρή καθυστέρηση χρόνου. Έχει αποσυρθεί το ένα μας μηχάνημα, το αναισθησιολογικό, και πιστεύουμε ότι σε πολύ λίγες μέρες, όπως μας έχει υποσχεθεί και η διοικήτρια, θα έρθει το ένα προσωρινό μέχρι να έρθει το καινούριο μας που ήδη έχουμε παραγγείλει 3, έχουν εγκριθεί τα χρήματα, έτσι ώστε να έχουμε και μια εφεδρεία από μηχανήματα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να αγχωθεί και να θορυβηθεί ο πατριακός λαός. Την Δευτέρα υπήρξε μια αναστάτωση στο νοσηλευτικό ίδρυμα, καθώς αναβλήθηκαν όλες οι προγραμματισμένες οτορινολαρυγκολογικές επεμβάσεις. Εν τω μεταξύ, στην περίπτωση που προκύψουν ταυτόχρονα 2 επίγοντα περιστατικά, ένα από τα 2 δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Η διοικήτρια του νοσηλευτικού ιδρύματος παραδέχεται ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, όμως σύμφωνα με την ίδια, το πρόβλημα θα επιληθεί μέχρι το Σεπτέμβριο, ίσως και νωρίτερα. Υπήρξε, εντάξει, κάποια έτσι, αντίδραση ίσως από κάποιους γιατρούς, γιατί θεώρησαν ότι δεν ενημερώθηκαν ίσως εγκαίρως ότι θα υπήρξε κάποια αναβολή των χειρουργείων ή κάτι, αναβολή των εισαγωγικών. Ότι θα έπρεπε κάποια περιστατικά που υπήρχαν επίγοντα να προηγηθούν. Τέλος πάντων, νομίζω ότι με μία συνεννόηση και με μία επικοινωνία που έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας εχθές, επιλύθηκε αυτό το θέμα και ότι λογικά θα λειτουργήσουμε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Όλα τα χειρουργεία εξυπηρετούνται. Δίνουμε προτεραιότητα στα επίγοντα περιστατικά. Η άποψη του δικού μας, σαν σύλλογος και σαν διοικητικό συμβούλιο, είναι ότι θέλει λίγο μια καλύτερη διαχείριση στους χρόνους, έτσι ώστε οι γιατροί να μπορέσουν να ενσωματώσουν και τα μη επίγοντα. Βέβαια, οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος αναμένεται να υπάρξει σε 2,5 με 3 μήνες, οπότε και θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός προμήθειας 3 αναισθησιολογικών μηχανημάτων που είναι ήδη σε εξέλιξη.